Όλγα Μπορνόζη από Capital Link. Να καλωσορίσω τους πανελίστες μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό, τον κύριο Μασούρο, και δίνω το λόγο στον αδερφό μου και πρόεδρο της εταιρείας μας να σας καλωσορίσει και εκείνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Πάρα πολύ γρήγορα, ένα μεγάλο ευχαριστώ και από μένα. Να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα, και τον κύριο Μασούρο, ο οποίος θα συντονίσει την κουβέντα με τον Υπουργό. Το θέμα μας είναι αγροτική ανάπτυξη και εξαγωγές σαν πυλώνας οικονομίας. Είναι αυτονόητο ότι η αγροτική οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ελλάδα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε τον Υπουργό και τον κύριο Μασούρο μαζί μας. Παύλο, the floor is yours. Okay, ευχαριστώ Νίκο. Thank you, Νίκο. Thank you, Olga. Mr. Minister, a pleasure. Σας αφήνουμε να συνεχίσετε τη συζήτηση μεταξύ σας στα ελληνικά. Στα ελληνικά η συζήτηση. Στα ελληνικά. Λοιπόν, πολύ θα χαρώ. Κύριε Υπουργέ, είναι ορισμένα θέματα, νομίζω, τα οποία απασχολούν πάρα πολλούς ανθρώπους της αγοράς το τελευταίο διάστημα. Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη και ιδίως την εξωστρέφεια του αγροτικού τομέα στη χώρα μας. Και πολλή συζήτηση γίνεται τελευταία για το μείγμα εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό και αν θα πρέπει να υπάρξει μία έτσι αναδιάταξη και μία αναδιάρθρωση του μείγματος, ώστε να κοιτάξουμε και σε τομείς πέραν του τουρισμού. Και για τον λόγο αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω και να ξεκινήσω με ένα γενικό ερώτημα. Εάν πιστεύετε ότι τα έσοδα από τις επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, όπως επίσης και τα έσοδα από τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, εάν πιστεύετε ότι έχουν τη δυνατότητα κάποια στιγμή να φτάσουν τα έσοδα που η οικονομία μας έχει από τον κλάδο του τουρισμού. Χαίρομαι πολύ που ξεκινάμε έτσι τη συζήτηση, γιατί μπορούμε να συνδέσουμε δύο τομείς που στο δικό μου το μυαλό αλλά και στο μυαλό του Πρωθυπουργού συνδέονται άρρηκτα. Προφανώς ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή, ήταν η ατμομηχανή μέχρι σήμερα της ελληνικής οικονομίας, και προφανώς εμείς θα κάνουμε κάθε τι δυνατό για να τη στηρίξουμε ως κυβέρνηση φέτος, που είναι έτσι η χρονιά δύσκολη. Όπως ακούσατε ή αν δεν έχουν ακούσει οι ακροατές, οι τηλεθεατές που είναι μαζί μας τώρα, από 15 Μαΐου θα ξεκινήσει η σεζόν, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρχει υποδομή να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερους τουρίστες με ασφάλεια στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο να κάνει συγκρίσεις αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που είχε η ελληνική οικονομία μέχρι σήμερα με άλλους τομείς, διότι το 20% που καλύπτει ο τουρισμός είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μας. Αυτό που είδαμε όμως στην κρίση είναι ότι είναι αναγκαία η αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου και η επένδυση και σε άλλους τομείς. Επίσης, αυτό το που είδαμε στην κρίση είναι ότι χωρίς πολλά άλλα πράγματα μπορεί να ζήσει κανείς, χωρίς όμως τα αναγκαία και δει τα προϊόντα της γης, το φαγητό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταφέρεις. Είμαστε λοιπόν στη θέση να ξεκινήσουμε μια μεγάλη ουσιαστική πολιτική και οικονομική επένδυση στον πρωτογενή τομέα. Και όταν λέμε πρωτογενή τομέα, εννοούμε τόσο στα αγροτικά μας προϊόντα, όσο στα κτηνοτροφικά και βεβαίως και στις ιχθυοκαλλιέργειες. Η δυνατότητα λοιπόν των εξαγωγών και της εισρωής συναλλάγματος αυτούς τους τρεις τομείς, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ σημαντική. Ήδη ο τομέας των εξαγωγών στα fish farms είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το επενδυτικό ενδιαφέρον
και από την Αμερική έχει εκδηλωθεί ήδη και ο στόχος μας είναι να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Ευελπιστούμε ότι μέχρι τον Νοέμβριο θα έχουμε ολοκληρώσει τις περιοχές ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών στη χώρα μας και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα αναπτυχθεί γρήγορα και με πολύ καλές αποδόσεις. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι τη γη δεν μπορεί να τη μεγαλώσεις, αλλά στη θάλασσα μπορείς να αυξήσεις τα οικόπεδα παραγωγής. Παράλληλα, στην κτηνοτροφία και τη γεωργία, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα προϊόντα μας. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να επενδύσουμε στην καθετοποίηση, στο rebranding και σε μια εξωτερική πολιτική για τα προϊόντα μας. Δυστυχώς, μέχρι τώρα αυτό δεν γινόταν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εμάς είναι κορονίδα της πολιτικής μας και φαντάζομαι ότι στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε και περισσότερο. Πιστεύω όμως πολύ στην αξία την διατροφική των ελληνικών προϊόντων και πιστεύω ότι μέσα από τις πολιτικές τις οποίες θα εκδηλώσουμε τους επόμενους μήνες, αυτή η προστιθέμενη αξία θα φανεί και στο εισόδημα και από ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, στο χώρο αυτό, αλλά και από αύξηση των εξαγωγών μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Η τελευταία σας πρόταση μου δίνει μια πάρα πολύ καλή πάσα για το επόμενο ερώτημα το οποίο είχα κατά νου να σας θέσω. Ξένες επενδύσεις. Για ποιο λόγο ένας ξένος θεσμικός ή στρατηγικός επενδυτής να επιλέξει να επενδύσει στην ελληνική αγροτική οικονομία, στον ελληνικό αγροτικό κλάδο, έναντι καταρχήν άλλων κλάδων της οικονομίας μας, που μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή πιο ανταγωνιστική, και έναντι του αγροτικού τομέα άλλων οικονομιών στην ευρύτερη περιοχή μας. Τι θα βλέπατε ως ελκυστικό στον ελληνικό αγροτικό τομέα, το οποίο θα μπορούσε να προσελκύσει πράγματι ξένες επενδύσεις όπως αυτές τις οποίες αναφέρατε προηγουμένως? Ναι, καταρχήν να πω το εξής, ότι η γεωστρατηγική θέση της χώρας είναι πάντοτε πολύ σημαντική. Η εξωτερική πολιτική, η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αλλάξει και τις ισορροπίες στην περιοχή. Η πολιτική σταθερότητα που διαφαίνεται στον ορίζοντα με την επικράτηση αυτής της κυβέρνησης και της λογικής της και ταυτόχρονα η φορολογική της πολιτική, η οποία εκδηλώθηκε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, είναι στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι θα φέρουν πολλές επενδύσεις με την ολοκλήρωση της πανδημίας στην Ελλάδα. Αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν στις χώρες που είναι γύρω μας και κυρίως αυτές των Βαλκανίων και των ανατολικών μας συνόρων. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι το πρώτο καλό επιχείρημα για το γιατί θα έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Τώρα, γιατί στα αγροτικά προϊόντα. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει μείνει πίσω. Άρα, επειδή μιλάμε με όρους αγοράς, είναι ένας χώρος φθηνός. Πιστεύω λοιπόν ότι εάν εμφανιστεί σωστά, εάν δούνε οι ξένοι επενδυτές τις δυνατότητες επένδυσης στην ελληνική γη, στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της διατροφικής αξίας των προϊόντων μας και στην καθετοποίηση που σε σχέση με άλλες χώρες είναι σε εμβριακό επίπεδο, υπάρχει πάρα πολύ potential, υπάρχει πολύς χώρος ανάπτυξης και άρα υπάρχει δυνατότητα για κερδοφορία. Γιατί τώρα κανείς να το κάνει αυτό σε μια χώρα, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, έναντι της Τουρκίας? Για ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ας πάρουμε την ελιά Καλαμάτας, Καλαμάτα Olive, που είναι γνωστή και για τις επιδόσεις στο εξωτερικό. Πράγματι σήμερα πολλές χώρες παράγουν την ίδια ποικιλία. Όμως είναι σαφές, και αυτό το αντιλαμβάνει το καταναλωτή σε όλο τα μήκη και τα πλάτη,
του κόσμου, εκεί όπου κινούνται οι ελιές, ότι δεν είναι του ίδιου επίπεδου, δεν είναι του ίδιου οργανωλητικού επίπεδου από τη μια και από την άλλη δεν είναι της ίδιας γεύσης. Δηλαδή τα προϊόντα μας αντικειμενικά έχουν ένα αβαντάζ σε σχέση με τα ίδια προϊόντα που παράγονται σε άλλες χώρες. Και σε αυτά ακριβώς τα προϊόντα που έχουν αυτό το αβαντάζ, εμείς πρέπει να επενδύσουμε, πρέπει να σταθούμε, πρέπει να δώσουμε σημασία και σε αυτά πιστεύω ότι θα έρθουν και επενδύσεις. Εάν πάμε να τραβήξουμε επενδύσεις σε προϊόντα τα οποία σε άλλες χώρες παράγονται καλύτερα, θεωρώ ότι θα έχουμε κάνει μια λάθος πολιτική. Άρα η πολιτική και φορολογική σταθερότητα, η γεωγραφική θέση της χώρας, το κλίμα μας, η ποιότητα, η διατροφική των προϊόντων και βεβαίως η γεύση είναι τα βασικά τα οποία θεωρώ ότι θα κοίταγε κάθε επενδυτής. Τώρα, η δική μας προσπάθεια είναι αυτά τα προϊόντα να τα δέσουμε και ως σύγχρονη ταυτότητα του Έλληνα. Να συνδεθούν δηλαδή με αυτό το οποίο είναι η Ελλάδα σήμερα, αυτό το οποίο είναι ο σύγχρονος Έλληνας στο 21ο αιώνα και ταυτόχρονα να είναι και κομμάτι της εμπειρίας τις οποίες έχει ο τουρίστας που έρχεται εδώ. Έχουμε πολλά εκατομμύρια τουρίστες που ένας από αυτά τα οποία γεύονται όντας στη χώρα μας είναι ακριβώς αυτά τα προϊόντα. Όταν λοιπόν τα ζούνε την εμπειρία του να τα γευτούν, είναι βέβαιο ότι θα είναι και οι καλύτεροι διαφημιστές τους, οι καλύτεροι promoters όταν γυρίσουν πίσω στις χώρες. Το θέμα είναι να μπορέσουμε εμείς να δημιουργήσουμε τα δίκτυα και την εξωτερική πολιτική έτσι ώστε αυτά να φτάσουν εκεί για να μπορέσουν να τα αγοράσουν οι καταναλωτές. Άρα, για να κλείσω, οι επενδυτές εδώ βλέπουν ένα παρθένο έδαφος, καλά προϊόντα και ένα πλαίσιο πολιτικό και οικονομικό το οποίο ενισχύει αυτές τις επενδύσεις. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση αυτή. Θέλω να ρωτήσω πώς όλα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν εξ απόψεως πόρων, δεδομένου ότι πολλής λόγος γίνεται τελευταία για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή η χώρα μας περιμένει ένα σημαντικό μερίδιο πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά τα δύο πλαίσια, κοινή αγροτική πολιτική για τα επόμενα χρόνια και Ταμείο Ανάκαμψης, σε ποιο βαθμό μπορούν να αξιοποιηθούν για να βοηθήσουν την εξωστρέφεια της ελληνικής αγροτικής οικονομίας? Είναι τα δύο βασικά μας εργαλεία. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο σχεδιάσαμε το τελευταίο δίμηνο, πρακτικά θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε έργα υποδομής, δηλαδή φράγματα και αρδευτικά, τα οποία έχουν να γίνουν, έχουν να επενδυθούν χρήματα σε αυτούς τους τομείς υποδομής στον αγροτικό τομέα από την δεκαετία του 60 και του 70. Άρα ο εξυγχρονισμός των αρδευτικών δικτύων είναι εξαιρετικά σημαντικός, γιατί όπως καταλαβαίνετε, χωρίς νερό δεν μπορείς να έχεις καλά προϊόντα αγροτικά, έτσι, και κτηνοτροφικά. Άρα το νερό είναι πολύ βασικό. Εμείς, σαν χώρα εννοώ εμείς, είχαμε ξεχάσει τις επενδύσεις σε αυτό το τομέα, οπότε τώρα βάζουμε ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο αν πάνε καλά και υπάρχει απορρόφηση μπορεί να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Το ποσό αυτό είναι περίπου 1 δις στο Ταμείο Ανάκαμψης για αυτού του είδους τα έργα. Και ο στόχος είναι αυτά τα έργα να γίνουν με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, άρα να υπάρχει και μόχλευση κεφαλαίων για να τριπλασιαστεί αυτό το ποσό και να μπορέσουμε να καλύψουμε με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλά έργα σε όλη τη χώρα. Θεωρώ ότι θα είναι μια επανάσταση αυτό. Εγώ εκλέγομαι και σε έναν μεγάλο αγροτικό νομό και έχω καλή εικόνα αυτών των δυσχεριών που έχουμε στα αρδευτικά δίκτυα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι πολύ πολύ σπουδαίο αυτό το project. Όπως επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα λειτουργήσουν και τα ΣΔΙΤ, οι συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, σε έναν διαφορετικό χώρο από αυτό των μεγάλων εθνικών δρόμων, των εθνικών αρτηριών, για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί εδώ, που είναι ένας διαφορετικός τομέας. Το δεύτερο που
έχουμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι τον μετασχηματισμό της το digitalization της ελληνικής γεωργίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η χώρα έχει μείνει πίσω σε σχέση με άλλες που έχουν προχωρήσει στην έξυπνη γεωργία περισσότερο. Εμείς θέλουμε να δουλέψουμε πολύ στην κατεύθυνση της επιμόρφωσης του ήδη υπάρχοντος δυναμικού, αλλά βεβαίως να ρίξουμε πολύ το βάρος μας και σε νέους ανθρώπους, είτε νέα παιδιά, είτε ανθρώπους από άλλα επαγγέλματα οι οποίοι θα μπουν στη γεωργία, και γι' αυτό ο μετασχηματισμός, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργίας είναι πολύ σημαντικός. Αυτό επίσης έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, παράλληλα με τα ψηφιακά και τα έργα υποδομής, έχουμε τόσο στο Ταμείο Ανάκαμψης όσο και στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή στα οικονομικά εργαλεία της ΚΑΠ, έχουμε αρκετά χρήματα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τον εξυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε μηχανήματα και ό,τι χρειάζεται μια καθετοποιημένη επένδυση. Υπάρχουν αρκετά χρήματα εκεί, για να καταλάβετε το σύνολο για τα επόμενα 7 χρόνια της κοινής αγροτικής πολιτικής είναι περίπου 20 δις. Άρα μιλάμε για πολλά χρήματα, κάποια εκ των οποίων είναι για επιδοτήσεις προϊόντων, για subsidies, κάποια άλλα όμως είναι εκεί ακριβώς για να ενισχύσουν τις επενδύσεις και στους τρεις τομείς του πρωτογενούς τομέα. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά χρήματα. Έχουμε τη δυνατότητα να τα σχεδιάσουμε σωστά και να τα κατευθύνουμε εκεί που πρέπει. Και το εκεί που πρέπει είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα έργα υποδομής, τα βιολογικά προϊόντα που επιβάλλονται από την Ευρώπη αλλά έχουν και προστιθέμενη αξία, και η επένδυση και η εμπιστοσύνη σε νέους ανθρώπους στο να μπουν στη γεωργία και να δουλέψουν με καινοτομικές μεθόδους. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε για πολλή ώρα τη συζήτηση αυτή. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι περιμένουμε ένα μεγάλο ποσό πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και την κοινή αγροτική πολιτική, τα οποία θα μπουν και σε έναν πολλαπλασιαστή. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο για την ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Στη συνέχεια θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, Όλγα, Νίκο, τις ευχαριστίες μου και τους χαιρετισμούς μου από την Αθήνα, στη Νέα Υόρκη. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να βρήκατε τη συζήτηση ενδιαφέρουσα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και μακάρι να τα πούμε σύντομα και στη Νέα Υόρκη από κοντά πλέον. Ελπίζω και εγώ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επειδή ένα από τα κομμάτια που δεν προλάβαμε να θίξουμε είναι η εξωτερική μας πολιτική για τα αγροτικά προϊόντα, εύχομαι αυτό να το κάνουμε μαζί εκεί, μόλις μας το επιτρέψουν οι συνθήκες. Οπότε να δουλέψουμε για την εξωστρέφεια επί τόπου μαζί σας. Με το καλό το Δεκέμβριο στη Νέα Υόρκη. Όλοι εμβολιασμένοι και ασφαλείς. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τους δυο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια.